βρισκόμαστε σήμερα στην κινητοποίηση της τάσης εργασίας. Συνεχίζουμε να διαδηλώνουμε ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συνεχίσει την εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας και με την ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων και με το νομοσχέδιο για τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών ΕΣΥ. Τα προβλήματα των νοσοκομείων με την υποστελέχωση είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Είναι αποτέλεσμα της συνεχόμενης πολιτικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η κυβέρνηση, αντί να κάνει πράξη αυτά που ζητάμε όλο αυτό τον καιρό, δίνει την ελεύθερη επιλογή σε πολλά εισαγωγικά στους ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχουν πληρώσει διπλά από την τσέπη τους με την εφορία και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Και την ελεύθερη επιλογή σε επίσης πολλά εισαγωγικά στους γιατρούς να μετατρέψουν τους ασθενείς σε πελάτες για να αυξήσουν το εισόδημα που θα έπρεπε να το αυξήσει το δημόσιο σύστημα με το κρατικό προϋπολογισμό και να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι μαζικές προσλήψεις έτσι ώστε να ανοίξει το 100% των χειρουργικών αιθουσών ολοήμερα για να καλύψει τις τεράστιες αναμονές που υπάρχουν στους ασθενείς. Η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι πλέον γεγονός. Αντί ο κύριος Υπουργός να ανοίξει τις τουλάχιστον 40 χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές αυτή τη στιγμή στην πόλη, φέρνει το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων για να βάλει ο εργαζόμενος βαθιά στο χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να βρει λύσεις στα θέματα της υγείας του. Είναι αδιανόητο μετά από 40 χρόνια προσφοράς ένας εργαζόμενος να χρειάζεται να πληρώσει για να βρει λύση στο πρόβλημα της υγείας. Είμαστε αυτοί που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το μέτρο πριν κάποιες μέρες σε αυτό το νοσοκομείο που ο κύριος Γεωργιάδης είτε ως ρημαγδός και στεκόταν πάνω από τους χειρουργημένους λέγοντας ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία το να παίρνει συστήματα από το λαό. Τι έχουμε να πούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η εμπορευματοποίηση και η απογείωσή της προωθεί η κυβέρνηση, πατάει βέβαια και στις παλιές αποφάσεις. Τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί καμιά λίστα, γιατί στόχος τους δεν είναι να μειώσουν τη λίστα, στόχος τους είναι να αυξήσουν τα έσοδα των νοσοκομείων και ως ένα βαθμό να αυξήσουν και τα έσοδα κάποιων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Βρισκόμαστε σήμερα όλοι οι υγειονομικοί εδώ, βρισκόμαστε και το ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μαζί με τον υπόλοιπο λαό, γιατί η υγεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό για όλους και δεν μπορεί να υπολογίζεται ως εμπόρευμα. Την ίδια στιγμή που μας αναγκάζουν να πληρώσουμε και να ξαναπληρώσουμε και μας ξαναχαρατσώνουν για να βρούμε λίστα, για να βρούμε θέση σε αυτές τις επέσχυντες λίστες, στις λίστες της ντροπής, μπαίνοντας σε απογευματινά χειρουργεία, την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία επιχειρήσεις απαιτούν εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε διαρκή ομοιρία και με σμπαραλιασμένα δικαιώματα.